Γεια σα. Ονομάζομαι Κατερίνα Μαγκύρογλου και στο πλαίσιο του μαθήματο Λειτουργικά Συστήματα του κυρίου Μινάδα Γέννη έχω καταγράψει το συγκεκριμένο βίντεο με την επίλυση του πρώτου εργαστηριακού φυλαδίου. Το βίντεο αυτό σκοπεύει να βοηθήσει του φοιτητέ που παρακολουθούν το συγκεκριμένο μάθημα. Σκοπό τη άσκηση είναι να εξοικειωθούμε με εντολέ και προγραμματισμό σε κέλφο Microsoft Windows, σενάρια φλοιού, συνθήκε, μεταβλητέ, Πρόχου επανάληψη και αριθμητικέ πράξει. Σχεδόν όλα τα λειτουργικά συστήματα έχουν ένα κέλυφο εντολών που ονομάζεται και τερματικό. Για το λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows, το κέλυφο αυτό είναι το CMDXE. Από το κέλυφο μπορούμε να δώσουμε εντολέ που να μα ενημερώνουν για διάφορα στοιχεία για το λειτουργικό σύστημα ή να ενεργοποιούμε ή να απενεργοποιούμε συστατικά του λειτουργικού συστήματο. Στο εργαστήριο αυτό θα γνωρίσουμε αυτό το κέλυφο τη γραμμή εντολών και τα σενάρια εντολών. Ξεκινήστε το λειτουργικό σύστημα Windows XP ή νεότερο και ενεργοποιήστε το κέλυφος εντολών. Αυτό γίνεται με δύο τρόπους. Έναρξη, Εκτέλεση, CMDXA και Enter. Ή αλλιώς, από το μενού Προγράμματα, Βοηθήματα και επιλέγουμε το cmd Διαφορετικά, όπως βλέπουμε και στο βίντεο, από την αναζήτηση γράφουμε CMDXA και το επιλέγουμε. Ας γνωρίσουμε τη βοήθεια. Σε αντίθεση με προηγούμενε εκδόσει του CMD, υπάρχει μια εντολή που μα βοηθάει στη χρήση του. Η εντολή είναι η Help. Μα ζητείτε λοιπόν να δώσουμε την εντολή Help στο παράθυρο CMD για να δούμε όλε τι εντολέ που είναι διαθέσιμε καθώ και τι λειτουργίε του. Μπορούμε να δώσουμε και μια παράμετρο στην εντολή Help για να μάθουμε τι λειτουργίε τη συγκεκριμένη εντολή. Η εντολή DIR εμφανίζει μια λίστα αρχείων και δευτερευόντων καταλόγων. Η Make Deer δημιουργεί ένα κατάλογο. Η εντολή CD εμφανίζει το όνομα ή τις αλλαγές του τρέχοντος φακέλου. Η RMD καταργεί, διαγράφει ένα κατάλογο. Η Echo εμφανίζει μηνύματα. Η SET εμφανίζει, ορίζει ή καταργεί τις παραμέτρου περιβάλλοντος του cmd Αρχικά, δημιουργούμε τους καταλόγους Lab1-1 και Lab1-2 με τη χρήση της εντολής MakeDir. Έπειτα, μπαίνουμε στον κατάλογο Lab1-1 με την εντολή CD και δημιουργούμε τον κατάλογο Lab1-1-1. Βγαίνουμε από τον κατάλογο με την εντολή CD και μπαίνουμε στον καταλογο λαμπένα Παύλα 2 για να δημιουργήσουμε για μια ακόμα φορά με την εντολή make dir τον κατάλογο lab1-3. Επιστρέφουμε με την εντολή cd. .t. στον κατάλογο σπίτι και μπαίνουμε στον κατάλογο lab1-1. 1. Εκεί διαγράφουμε τον κενό κατάλογο lab1-1-1 1, 1, 1, με την εντολή rmdir. Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία για να διαγράψουμε τον κατάλογο Lab1-1. Στη συνέχεια του εργαστηριακού φυλαδίου, μα να βρούμε τη λειτουργία των εντολών Copy, Rename και Raise. Η εντολή Copy αντιγράφει ένα ή περισσότερα αρχεία σε νέα θέση. Η εντολή Rename μετονομάζει ένα αρχείο ή και περισσότερα. Η εντολή Arrays διαγράφει ένα ή περισσότερα αρχεία. Η επόμενη ερώτηση μας ζητάει να αντιγράψουμε το αρχείο win.ini από τη διαδρομή σε Windows στον κατάλογο λαμπένα παύλα 2. Για να το κάνουμε αυτό μπαίνουμε στον κατάλογο λαμπένα παύλα 2 και δίνοντας την εντολή copy και τη διαδρομή του αρχείου όπως ακριβώς βλέπετε στο βίντεο. Επιβεβαιώνουμε δίνοντα την εντολή deal που μας εμφανίζει μια λίστα με τα αρχεία του καταλόγου. Στη συνέχεια, πληκτρολογούμε Help Tier για να βρούμε τις παραμέτρους με τις εξής λειτουργίες. Η παράμετρος που χρησιμοποιούμε για να εμφανίζει τα σύντομα ονόματα που δημιουργούνται για ονόματα αρχείων που δεν είναι του τύπου non 8.3 είναι κάθετος χ. Η παράμετρος που χρησιμοποιεί τη μορφή ευρείας λίστας είναι η κάθετος w Τέλος, η παράμετρο που εμφανίζει τα αρχεία στον καθορισμένο κατάλογο και σε όλους τους δευτερεύοντε καταλόγους είναι η κάθετος S. Έπειτα, μας ζητάει να εμφανίσουμε τις μεταβλητές περιβάλλοντος φλοιού με τη χρήση της εντολής Set. Την πληκτρολογούμε και βλέπουμε ότι η μεταβλητή Windir έχει τιμή C, Windows και η μεταβλητή Prompt έχει την τιμή P, G. Για να θέσουμε τη μεταβλητή WDir, με 1, 2, 3, 4, 5, 6 πληκτρολογούμε setWDIR ίσον 1, 2, 3, 4, 5, 6 και πατάμε enter. Επιβεβαιώνουμε γράφοντας πάλι την εντολή set ή εναλλακτικά την εντολή echo, το όνομα τη μεταβλητή WDIR μέσα σε επί Στην επόμενη ερώτηση γράφουμε DIR για να δούμε τη λίστα με τα περιεχόμενα του καταλόγου που βρισκόμαστε ή DIR κάθετο S για να δούμε πόσοι κατάλογοι και πόσα αρχεία υπάρχουν συνολικά. Εκτός από την εντολή help, ένας άλλος τρόπος για να βρούμε πληροφορίες για μια εντολή είναι πληκτρολογώντας το όνομα της εντολής, ακολουθούμενο από κάθετο και αγγλικό ερωτηματικό. Αν δώσουμε την εντολή help pink, δεν θα μας εμφανιστούν πληροφορίες για αυτήν σε αντίθεση με τη χρήση του ονόματος της εντολής ακολουθούμενο με το κάθετος αγγλικό ερωτηματικό. Έτσι βρίσκουμε ότι η παράμετρος για το pink ώστε να εκτελείται για αριθμό ετήσεων ίσον με 2 είναι η παύλα n. Επιβεβαιώνουμε δίνοντας την παρακάτω εντολή. Γράφοντας help pose βρίσκουμε τη σημασία της εντολής. Για τη δημιουργία σεναρίου φλοιού μπορούμε να τοποθετήσουμε τις εντολές που πληκτρολογούμε σε ένα αρχείο με κατάληξη .cmd ή .bat που ονομάζεται σενάριο φλοιού Windows ή απλά Windows Script. Μάλιστα, στο αρχείο αυτό μπορούμε να τοποθετήσουμε πολλές περισσότερες εντολές και να δημιουργήσουμε πολλαπλές ροές εκτέλεσης. Τα αρχεία σενάριου φλοιού δημιουργούνται με έναν οποιονδήποτε επεξεργαστή κειμένου που αποθηκεύει το κείμενο σε καθαρή μορφή, μορφιάσκη, χωρίς μορφοποίηση, αν προσπαθήσουμε να το δημιουργήσουμε με ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου όπως το Microsoft Word, θα πρέπει να το αποθηκεύσουμε ως απλό κείμενο. Text Documents με κωδικοποίηση ANSI, ενώ για να αποφύγουμε την αυτόματη επέκταση που τοποθετείται στο πρόγραμμα, θα πρέπει να γράψουμε το όνομα κατά την αποθήκευση μέσα σε διπλά εισαγωγικά, τοποθετώντας την κατάληξη CMD. Για παράδειγμα, myscript.cmd. Η πρώτη γραμμή των αρχείων φλοιού Windows είναι η γραμμή παπάκι echo που ορίζει ότι όλες οι παρακάτω γραμμές του αρχείου θα εκτελούνται αλλά δεν θα εμφανίζονται κατά την εκτέλεσή του στην οθόνη. Αν θέλουμε να τοποθετήσουμε σχόλια τότε θα πρέπει η γραμμή να ξεκινάει με την εντολή rem από το remark. Για να τοποθετήσουμε δεδομένα σε μια μεταβλητή τοποθετούμε τη λέξη set, το όνομα της μεταβλητής που αποτελείται από λατινικούς χαρακτήρες, αμέσως μετά το ίσον και αμέσως μετά την τιμή. Για να διαβάσουμε τα δεδομένα μιας μεταβλητής, τοποθετούμε το όνομα της μεταβλητής ανάμεσα στους χαρακτήρες επί της 100, οι οποίοι μπαίνουν στην αρχή και στο τέλος. Αν θέλουμε να εμφανίσουμε το σύμβολο επί της 100, τοποθετούμε 2 επί της 100, προκειμένου να γίνει η αφαίρεση της ειδικής σημασίας του επί για το πρόγραμμα C1 θα δημιουργήσουμε στον κατάλογο που βρισκόμαστε το αρχείο c1.cmd στο οποίο θα τοποθετήσουμε τις παρακάτω γραμμές που εκτυπώνουν το Hello My World στην οθόνη. Γράφουμε στον επεξεργαστή κειμένο τις εντολές που μας δίνονται και το σώζουμε ως c1.cmd. Για να το εκτελέσουμε κάνουμε διπλό κλικ στο εκτελέσιμο αρχείο που δημιουργήθηκε ή απλά γράφουμε στο τερματικό C1 και πατάμε Enter. Για το C2 θα χρειαστεί να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα το οποίο να εκτυπώνει στην οθόνη Hello, today sales are 20%. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι πώς θα εμφανίσουμε το επί της 100. Όπως βλέπουμε στον κώδικα πρέπει να βάλουμε 2 επί της 100 για να αφαιρέσουμε την ειδική σημασία του χαρακτήρα αυτού. Το γράφουμε στο Text Editor και αφού το αποθηκεύσουμε ως C2.cmd το εκτελούμε. Στο πρόγραμμα C3 θα δουλέψουμε με παραμέτρους. Οι παράμετροι που μπορεί να πάρει ένα σενάριο φλοιού είναι επί της 100, επί της 101, επί της 102, μέχρι και το επί της 109. Με το επί της 100 να είναι το όνομα του σενάριου φλοιού που θέλουμε να εκτελέσουμε. Αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε περισσότερες παραμέτρους, αρκεί να κάνουμε Shift. Έτσι, οι παράμετροι μετακινούνται μια θέση αριστερά. Αρχικοποιούμε ένα μήνυμα με τη λέξη «Hello» και από κάτω εμφανίζουμε το hello μαζί με την πρώτη παράμετρο που έχει εισάγει ο χρήστη. Έτσι, εκτελώντα το από το θερματικό με την πρώτη παράμετρο να είναι το όνομα που θέλουμε, τότε θα εμφανιστεί και το hello και το όνομα που έχουμε εισάγει. Στο τετάρτο σενάριο φλιού του εργαστηριακού φυλαδίου, απλά αντιγράφουμε τον κώδικα που μα δίνεται και τον εκτελούμε από το τερματικό έχοντα εισάγει δύο παραμέτρου. Παρατηρούμε ότι εμφανίζεται μόνο η δεύτερη παράμετρο, ενώ έχουμε γράψει επί τη 101. Αυτό συμβαίνει διότι πριν από την εντολή εμφάνιση του μηνύματο υπάρχει το shift που προκαλεί ολίσθηση των παραμέτρων μια θέση αριστερά. Όπω είπαμε, εκτό από τι εντολέ που είδαμε παραπάνω. Μέσα στα αρχεία αυτά μπορούμε να τοποθετήσουμε και εντολέ σύνθετε όπω συνθήκε. Η μορφή τη συνθήκη παίρνει μία από τι παρακάτω μορφές: If not error level number command. If not string 1 ίσον ίσον string 2 command. If not exist file name command. Το not είναι προαιρετικό και αν θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε πρέπει να το τοποθετήσουμε χωρίς τις αγκύλες. Το Error Level αντιστοιχεί στην αριθμητική τιμή επιστροφή τη αμέσω προηγούμενη εντολή ή προγράμματο που εκτελέστηκε. Το EXIST χρησιμοποιείται για έλεγχο ύπαρξη του συγκεκριμένου αρχείου. Αντί για την εκτέλεση μια εντολή, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια ομάδα από εντολέ αν τι περικλείσουμε σε παρένθεση. Μια εντολή πρέπει να τοποθετείται σε κάθε γραμμή. Έτσι, στο C5, καλούμαστε να δημιουργήσουμε ένα σενάριο φλοιού το οποίο ελέγχει την πρώτη παράμετρο και αν αυτή είναι John, τότε να εμφανίσει Hello John. Σε κάθε άλλη περίπτωση πρέπει να εμφανίζεται Who are you? Στο C6 θα ασχοληθούμε με τις μεταβλητές από είσοδο χρήστη. Πολλές φορές θέλουμε να ζητήσουμε από το χρήστη να πληκτρολογήσει ένα κείμενο το οποίο θα τοποθετηθεί σε μία μεταβλητή. Για να γίνει αυτό, θα χρησιμοποιήσουμε την εντολή SET με την παράμετρο κάθετος P. Στη συνέχεια, το όνομα της μεταβλητής που θα γραφούν τα δεδομένα από το χρήστη και στη συνέχεια η προτροπή που θα εμφανιστεί. Για παράδειγμα, set, κάθετος p, your name, on what is your name. Μόλις ο χρήστης πληκτρολογήσει κάτι και πατήσει Enter, τότε αυτό το κείμενο θα γραφεί στη μεταβλητή Your Name και μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε με το συνηθισμένο τρόπο επί της 100, Your Name επί της 100. Έτσι, το πρόγραμμα θα είναι ίδιο με το C5 με τη μόνη διαφορά να είναι στο ότι ο χρήστη εισάγει το όνομα από το πληκτρολόγιο και η συνθήκη If ελέγχει τη μεταβλητή Name Input αντί για την πρώτη παράμετρο. Σημαντικό στοιχείο των σενάριων φλοιού είναι η βρόχη επανάληψη. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να επαναλαμβάνουμε μια ομάδα από εντολέ όσε φορέ θελήσουμε. Η σύνταξη είναι For 100, 100, Variable in set do command. Δηλαδή η μεταβλητή variable θα πάρει διαδοχικά τις τιμές που υπάρχουν μέσα στο set που βρίσκεται μέσα στις παρενθέσεις και θα εκτελεστεί η ομάδα των command. Η μεταβλητή του loop χρησιμοποιείται ως επί της 100 επί της 100 variable και όχι ως επί της 100 variable επί της 100. Για παράδειγμα, for επί της 100 επί της 100 i in παρένθεση 1, 2, 3 do echo hello επί τις 100, επί τις 100i. Θα εμφανίσει hello1, hello2, hello3. Αντί για set, μπορούμε να δώσουμε αρχική τιμή, βήμα τελική τιμή, αν όμως προσδιορίσουμε στο for ότι θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε εύρος τιμών κάθε το cell. Για παράδειγμα, for κάθε το cell, επί τις 100, επί τις 100i, in μέσα σε παρένθεση 1, 1, 1,10 do echo hello επί 100, 100, 100, i. Έτσι, στο C7 θα χρειαστεί να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα φλοιού, το οποίο θα ζητάει από το χρήστη να πληκτρολογήσει το όνομά του και τον αριθμό επαναλήψεων που θα εκτυπωθεί. Στη συνέχεια, θα εκτυπώνει το όνομα που έχει δώσει τόσες φορές όσες έχει εισάγει. Το πρόγραμμα υλοποιείται όπως ακριβώς βλέπουμε και στο βίντεο. Έτσι, άμα βάλουμε το όνομά μας και τον αριθμό 22, τότε αυτό θα εκτυπωθεί 22 φορές. Υλοποίηση ροή με GoTo. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ετικέτε μέσα σε script, οι οποίε δημιουργούνται με το να τοποθετήσουμε άνω κάτω τελεία στην αρχή τη γραμμή και το όνομα τη ετικέτα στη συνέχεια. Οι ετικέτε είναι δείκτε προ τι συγκεκριμένε γραμμέ του προγράμματο. Για παράδειγμα, μια ετικέτα είναι άνω κάτω τελεία, τέλο. Μπορούμε να μεταβούμε στην ετικέτα αυτή με την εντολή go to τέλος. Μπορούμε λοιπόν να δημιουργήσουμε την εντολή διακοπής του βρόχου, για παράδειγμα αν φτάσουμε σε μία συγκεκριμένη τιμή με το να δώσουμε μια συνθήκη if επί της 100 επί της 100i ίσον ίσον 10 go to τέλος. Και η ετικέτα τέλος βρίσκεται έξω από το βρόχο. Αν θέλουμε να κάνουμε αριθμητικές πράξεις στις μεταβλητές, παραδείγματος χάρη αύξηση της μεταβλητής κατά 1 τότε θα χρησιμοποιήσουμε την εντολή set με την παράμετρο κάθετος α. Ο διακόπτης κάθετος α καθορίζει ότι η σύμβολο σειρά δεξιά από το σύμβολο ίσον είναι μια αριθμητική παράσταση που υπολογίζεται. Ο υπολογισμός παράστασης είναι απλός και υποστηρίζει τις ακόλουθες λειτουργίες σε ευθύνουσα σε σειρά προτεραιότητας, όπως βλέπουμε και στο βίντεο. Τέλος, στο C8 πρέπει να δημιουργήσουμε ένα σενάριο φλοιού, το οποίο θα ρωτάει το χρήστη να πληκτρολογήσει το όνομά του με τη χρήση της SET και τον αριθμό των επαναλήψεων που θα εκτυπωθεί το όνομά του. Στη συνέχεια, εκτυπώνεται το όνομα που έδωσε ο χρήστης τόσες φορές όσες έχει ζητηθεί. Κάθε 10 φορές ρωτάτε αν θέλει να συνεχίσει και αν πατήσει Y κεφαλαίο ή μικρό, τότε συνεχίζεται η εκτύπωση. Αν πατηθεί N κεφαλαίο ή μικρό, σταματάει. Διαφορετικά, επαναλαμβάνεται η ερώτηση. Στο script μα, αρχικοποιούμε δύο μεταβλητέ με τη χρήση τη set. Η μία θα περιέχει το όνομά μα και η άλλη τον αριθμό επαναλήψεων. Θα γίνεται έλεγχο του αριθμού επαναλήψεων και αν είναι μεγαλύτερο του 10, τότε θα αλλάζει η ροή του προγράμματο στην ετικέτα continue. Το όνομα θα εμφανίζεται 10 φορέ ο αριθμός που έχουμε εισάγει θα μειώνεται κατά 10 και ο χρήστης θα ρωτάτε αν θέλει να συνεχίσει ή όχι. Αν απαντήσει καταφατικά, το πρόγραμμα θα πηγαίνει στην ετικέτα «Again» για να ελέγξει αν ο αριθμός αυτός έχει γίνει μικρότερο του 10. Σε αυτή την περίπτωση θα εμφανίζεται το όνομα όσες φορές έχουν απομείνει κατά την προηγούμενη διαδικασία. Διαφορετικά, το πρόγραμμα θα τερματίζεται. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η επίλυση του πρώτου εργαστηριακού φυλαδίου. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε.